Έξω από ένα ορεινό χωριό ζούσε μια Αλεπού που την έλεγαν κυρά Μαριό και ένας λύκος που τον έλεγαν κυρ Νικολή. Η Αλεπού πήγαινε κάθε μέρα και έκλεβε από μερικά σπίτια κότες, αυγά, αρνάκια, τυριά, σταφύλια και άλλα και τα πήγαινε στα παιδιά της να φάνε. Όμως ο λύκος που ήταν τεμπέλης έμπαινε πάντα μπροστά της και της τα παίρνε για να τα φάει αυτός. Αυτό γινόταν πολύ συχνά και η κυρά Αλεπού σκέφτηκε να τον τιμωρήσει. Του λέει «Κυρ Νικολή, πάμε στο κελάρι της κυρά Παρασκευής που έχει μέσα όλα τα καλά να φάμε. Πάμε, πάμε κυρά Μαριό». Από μια μικρή τρύπα μπήκε πρώτα η Αλεπού και με δυσκολία μπήκε και ο λύκος. Άρχισε να τρώει αυγά, κοτόπουλα, τυριά, χοιρινό και πολλά άλλα. Η κυρά Αλεπού έγλυφε μόνο λίγη γλίνα από το χοιρινό. Ο λύκος της έλεγε να φάει. «Φάε, φάε και εσύ κυρά Μαριό». Αλλά αυτή είχε το σκοπό της. Σε λίγο τον πότισε και αρκετό κρασί και η κοιλιά του λύκου είχε φουσκώσει πάρα πολύ και μέθησε. Άρχισαν να χορεύουν και να τραγουδούν. «Όπα, όπα, μια κυρά Μαριό και ένας Νικολής φάγανε τις κότες της Παρασκευής. Όπα, κυρά Μαριό, όπα, κυρ Νικολή». Τότε άκουσε η κυρία Παρασκευή τα γλέντια κάτω στο κελάρι και είπε στο γιο της να κατέβουν να δουν τι γίνεται. Η Αλεπού μόλις άκουσε που κατέβαιναν, τρύπωσε στην τρύπα και βγήκε έξω. Ενώ ο κυρλίκος που η κοιλιά του ήταν φουσκωμένη από το πολύ φαΐ και ποτό, δεν μπορούσε να χωρέσει και σφήνωσε η κοιλιά του στην τρύπα, φωνάζοντας βοήθεια από την κυρά Αλεπού. Η Αλεπού του απάντησε «Για όσα μου έκανες, τώρα ήρθε η ώρα να πληρώσεις».